υποσχέσεις για μικρά και ευέλικτα σχήματα. Δεν το είχαμε σχήματα. Τώρα, κύριε Κοντονή. Σε αυτό. Προγραμματικές δηλώσεις. Όχι σε αυτό το σχήμα. Προγραμματικές δηλώσεις. Προηγούμενες, λέτε. Προηγούμενες, το 12 μιλάτε τώρα. Οι προγραμματικές δηλώσεις παραμένουν. Τώρα έχουμε 14. Τώρα είναι. Άλλαξαν τα πράγματα. Μα τι είναι σαν το γάλα που λύγει οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, κύριε Γονόμου. Λοιπόν, εσείς τα κάνετε μικρό και ευέλικτο δηλαδή. Εντάξει, θα ανταχμούσε τις προγραμματικές δηλώσεις του Προέδρου. Ακριβώς. Αυτό έχουμε πει τουλάχιστον εμείς. Το θέμα είναι τι έχει πει η κυβέρνηση. Εδώ έχουμε αύξηση των υπουργών. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι αν το μήνυμα των εκλογών ήταν να μην μείνει βουλευτής της Β' Αθήνας χωρίς Υπουργείο και βουλευτής στα Ιόνια νησιά χωρίς Υπουργείο. Και στον Εύρο επίσης, τρεις στους τέσσερις. Όχι, όχι. Ο Εύρος όλος έχει μπει στην κυβέρνηση. Προσέξτε το, διότι τις δύο περιφέρειες που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Αθηνών και τα Ιόνια νησιά. Στους τρεις κυβερνητικούς τα Ιόνια οι δύο είναι ήδη στην κυβέρνηση και η κυρία Γκερέγκου. Και στη Β' Αθήνας πλέον θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος δεν είναι υπουργός από τους βουλευτές της Β' Αθήνας. Αν αυτό ήταν το μήνυμα, τότε έχουμε μια παλαιά σκοπής, πρακτική και αντίληψη παλαιοκομματικού τύπου που έχει την εντύπωση ο Πρωθυπουργός ότι βάζοντας από τις περιφέρειες που έχει πρόβλημα αποδεδειγμένα θα αναπληρωθεί. Εγώ του λέω θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, θα το δείτε. Με τους βουλευτές που έχει βάλει. Γιατί αυτοί οι βουλευτές δεν σηματοδοτούν και μια αντίληψη. Όχι, δεν σηματοδοτούν αλλαγή πολιτικής, κύριε Οικονομού. Δυστυχώς. Αυτό θα το πω τώρα για το οικονομικό επιτελείο. Δεν έχουμε εδώ αλλαγή πολιτικής. Πώς το βλέπετε αυτό. Κάθε άλλο. Το βλέπω από αυτά που είχε πει ο κύριος Χαρδούβαλης και από αυτά που είχε υπηρετήσει μέχρι τώρα. Μα κάποιοι εξ αυτών, κύριε Κοντονή, δεν έχουν ξαναμπεί σε υπουργεία. Άρα θα δοκιμαστούν. Είναι γνωστές το Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Μπορεί κάποιοι να είναι και πάρα πολύ συμπαθείς. Ο Βασίλης ο Κικίλιας, για παράδειγμα, να μου είναι πάρα πολύ συμπαθείς. Σαν άνθρωπος. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι θα αλλάξει στην πολιτική συνολικά στο θέμα της δημόσιας τάξης και της διαχείρισης. Πολύ δε περισσότερο στα θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών που είχαμε εκεί αλλαγές. Κύριε Δινόπουλο, βέβαια. Και βεβαίως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι εκλογική η κυβέρνηση αυτή. Εγώ νομίζω ότι είναι απολύτως εκλογική η κυβέρνηση. Και ενδιαφέρον ήταν και το γεγονός ότι η κυρία Βούλτεψη τοποθετήθηκε στη θέση του κυβερνητικού προσώπου. Θα της δοθεί άπλετος χρόνος για να δικαιολογήσει εκείνο το άρθρο της σχετικά με τον κύριο Χαρδούβαλη που τον ανέφερε ως εθελόδουλο. Πριν δύο χρόνια. Τα πάντα. Όλοι εναντίον όλων είστε στην πολιτική. Κοιτάξτε, όχι, δεν όλα είναι έχουν έτσι, δεν είναι έτσι. Και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αν βάλουμε τι έχει πει ο ένας για τον άλλο, πρέπει να φύγουμε. Όχι, να το πείτε. Δεν θα βρείτε. Δεν θα βρείτε ούτε χαρακτηρισμούς, ούτε τέτοιου επίπεδου επιθέσεις. Το θέμα είναι ότι, ξέρετε, αυτό που λέτε, κύριε Οικονόμου, ότι λένε όλοι τα πάντα και δεν βαριέσαι, αδερφέ, στο τέλος. Όχι, δεν έχω βαριέσαι. Είναι ότι πέφτει στο μηδέν η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών εκπροσώπων. Δηλαδή, τώρα η κυρία Βούλτεψη, τι θα πει για τον κύριο Χαρδούβαλη όταν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κριτική που θα τη βγάζετε εσείς οι συντάκτες. Τα λέγαμε το πρωί. Αυτά τα οποία έχει πει ίδια. Επομένως, βλέπετε. Δεν έχει ότι το δικαίωμα να αλλάξει δηλαδή γνώμη για κάτι. Παρακαλώ, δικαίωμα να αλλάξει έχει. Εγώ δεν είμαι. Δηλαδή, εσείς δεν κρίνετε από την πολιτική που όχι, αλλά στην κυβέρνηση. Μου επιτρέπετε λίγο, κύριε Κοντονή. Έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε από το νέο Οικονομικό Επιτελείο, από τον νέο Υπουργό των Οικονομικών, για παράδειγμα, την εκτίμηση. Πώς εξηγεί την εκτίμηση που έκανε ότι το 12 θα είμαστε.